Τώρα κοντά μας ο Νίκος Βασιλάκος και δημοσιογράφος βέβαια, τεχνολογίας και συνεργάτης, τα λέμε κάθε Πέμπτη. Νίκο μου, νομίζω δεν θα έχεις και εσύ καθόλου αντίρρηση με αυτά που είπαμε για τις δεξιότητες αυτών των παιδιών που μπαίνουν μέσα, ψάχνουν, παράγουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα μέσα στα σχολεία μόνοι τους, ψάχνουν εφαρμογές, κάνουν εγγραφές και αργότερα γιατί όχι θα έχουμε και τα δικά τους spot, τα μαθητικά podcast. Καλημέρα. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από αυτό, όντως. Και γι' αυτό αρρωγή είναι και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι γονείς στο σπίτι, γιατί όλα αυτά θέλουν υποστήριξη. Όλοι βάζουμε ψυχή. Χωρίς υποστήριξη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, δηλαδή. Και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα τι να κάνουμε, να ενισχύσουμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση και το κομμάτι που έχει να κάνει με την παρουσία του παιδιού στο σπίτι. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα κάθε φορά και σε αυτό προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υποστήριξη και να βάζουμε και την ψυχή και τη διάθεσή μας. Σήμερα θα πούμε για εκλογές, δηλαδή τεχνολογία και εκλογές. Συγκλονιστικό είναι αυτό, αυτό που περιμένουμε, ότι ουσιαστικά μπορούν όλοι να μάθουν πού ψηφίζουν, πώς θα το μάθουν αυτό, μπαίνοντας στο ipes.gr, μάθε πού ψηφίζεις. Και ας το κάνουν γρήγορα και ας είναι ενημερωμένοι, γιατί να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε μία εντύπωση ότι ψηφίζουμε κάπου, όμως σχολεία μετακινούνται, σχολεία κλείνουν και πολλές φορές το εκλογικό μας κέντρο δεν είναι εκεί που νομίζαμε ότι είναι. Οπότε μπαίνουμε μέσα στο μάθε που ψηφίζεις. Μπαίνουμε μέσα. Βάζουμε εκεί όλα τα στοιχεία τα σχετικά. Δηλαδή τι κάνουμε. Θα βάλουμε αριθμό ταυτότητας. Μπορούμε να μην βάλουμε καν αριθμό ταυτότητας. Να βάλουμε ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο και δήμο. Ή να βάλουμε αν έχουμε το αφημί μας ή αν έχουμε την ταυτότητά μας. Και αμέσως θα μας πει ακριβώς που ψηφίζουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή και σίγουρη πληροφορία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι live, είναι στοιχεία που ενημερώνονται διαρκώς και είναι εκλογικοί κατάλογοι που είναι σε λειτουργία και που είναι διασυνδεδεμένοι και με τα βουλευτικά γραφεία. Α, ναι, αυτό εντάξει. Για τις, πώς να το πούμε, οχλήσεις, επικοινωνία, ναι, τι κάνετε, πως είστε καλά. Κάνουν ένα αγώνα, να σας πω κάτι. Συνεχίζουν όμως να τηλεφωνούν στο σταθερό των σπιτιών, εννοώ. Πέρα από τα SMS και όλα αυτά. Επιτρέπεται από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η βουλευτική επικοινωνία σε όλα τα μέσα όταν είναι προεκλογική περίοδος, έχει εξαιρεθεί αυτή η επικοινωνία, διότι αλλιώς θα έπρεπε να έχουν συγκατάθεση. Μα είμαι υποχρεωμένος γιατί έχω ευθύνη. Οπότε πρέπει να ξέρουμε πάντα τι γίνεται και γιατί επικοινωνούν μαζί μας. Και πάρα πολλοί παραπονιούνται και λέει γιατί είμαι πυροβουλευτής. Ή σκεφτείτε έναν ο οποίος ήταν άκρα αριστερά και πήγε άκρα δεξιά, ήταν άκρα δεξιά και πήγε άκρα αριστερά και τον παίρνουν οι βουλευτές από άλλα κόμματα και τσαντίζεται. Ναι, έχεις δώσει το δικαίωμα όμως πώς. Και μόνο να βρουν από ένα εκλογικό κατάλογο το τηλέφωνό σου μπορούν να σε καλέσουν και να σε εντός εισαγωγικών ενοχλήσουν. Εγώ όμως δεν καταλαβαίνω και τα σταθερά γιατί πλέον πολύ λίγα σπίτια έχουν σταθερά τηλέφωνα. Δηλαδή, πολλοί το χρησιμοποιούν μόνο για το ίντερνετ, γιατί ξέρεις, τα πάγια τώρα και όλα αυτά είναι και τα κινητά, είναι οι λογαριασμοί αμέτρητοι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι φυσικά που ακόμη χρησιμοποιούν το σταθερό τηλέφωνο, οπότε αυτοί που θέλουν βρίσκουν. Και πολλές φορές υπάρχει ένα θεματάκι που έχει να κάνει με το να τον βρεις τον άλλον λίγο πιο χαλαρό. Στο σπίτι είναι πιο χαλαρός. Υπάρχει μια στατιστική βάσει της το 90% της ορθής επικοινωνίας και των τηλεπολίσεων γίνεται από σταθερά τηλέφωνα. Ναι, αλλά και επειδή όντως τα ξέρεις όλα και έχεις δίκιο σε αυτό για τα σταθερά, αλλά ποια είναι άραγε, Νίκο μου, η κατάλληλη ώρα να πάρει κανείς τηλέφωνο σε ένα σταθερό, να ενοχλήσει τον άλλο που είναι σπίτι του, για πες μου εσύ, είτε είναι από βουλευτικό γραφείο, είτε από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, είτε από την τράπεζα. Τώρα πια έχουμε γίνει όλοι 24 ώρες. Ποιος είναι σπίτι του, δηλαδή, αυτό είμαστε όλοι ότι έξω, μπαίνουμε, βγαίνουμε. Ναι. Κυλιόμενες ώρες που εναλλάσσονται όλη την ώρα. Αυτό ακριβώς. Γενικά υπάρχει μία τάση του να οχλείται ο άλλος όπου βρίσκεται γιατί θεωρεί ο άλλος ότι θα κάνει πώληση. Η πραγματικότητα όμως είναι, και εκεί παίζεται και το μεγάλο παιχνίδι, ότι μία πώληση πλέον υποστηρίζεται και από τα social media και από άλλες πλατφόρμες. Αυτό είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Εντάξει, και γι' αυτό και τα βουλευτικά αυτή, γραφεία βέβαια, ναι, συνδέονται. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Αυτοί ναι, πάντως που θέλουν μας βρίσκουν, αυτό είναι σίγουρο. Ούτε η οικογένειά μας δεν μπορεί καινοτομία να μας βρει, αλλά αυτοί που θέλουν μας βρίσκουν. Πάμε τώρα να δούμε έχει τι γίνεται. Δίκιο. Έχω δίκιο, δεν έχω. Τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Έλον Μάσκ είπε ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Γενικά αρχίζει έτσι. Υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό.
το αν είναι νωρίς ακόμα. Ένα ζητηματάκι, ναι, το οποίο έχει να κάνει με το πώς ελέγχονται οι φύλακες, δηλαδή αυτοί που έπρεπε να βάζουν τους βαθμούς. Σου λένε οι καθηγητές στην Αμερική. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ελέγξουμε, δεν έχουμε εργαλεία να ελέγξουμε ότι αυτό που έρχεται ως αποτέλεσμα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να πατήσετε μία παύση. Η παύση θα είναι να μην λειτουργήσει για λίγο καιρό, για 6 μήνες λέει, ζητάει μια ανακοχή στα στρατόπεδα της τεχνητής νοημοσύνης. Να μην λειτουργήσει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε και εμείς με την τεχνολογία. Αυτό σκέφτηκαν, γιατί εγώ διάβασα και μια χώρα που δεν τη δέχεται, εσύ θα το θυμάσαι καλύτερα, τώρα δεν μου έρχεται ποια χώρα ήταν στο μυαλό, ευρωπαϊκή χώρα νομίζω, που δεν δέχεται να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω η Αυστρία είναι. Η Αυστρία, ναι. Πάντως ήταν μια ευρωπαϊκή χώρα. Η οποία είναι και πρώτη σε ποιότητα ζωής και σου λέει ότι εγώ πρέπει να φροντίσω τον πολίτη μου. Και δεν μπορώ να τον φροντίσω γιατί ένα έξυπνο σύστημα το οποίο θα αποφασίσει για το τραπεζικό δάνειο ή τις σπουδές του παιδιού μου. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε ένα διάστημα κάποιων ετών στο μέλλον, τις σπουδές του παιδιού θα τις δίνει. Τώρα τι εννοείς, θα δίνουμε κανονίζει την εντολή εμείς, θα γράφουμε ότι ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα για το παιδί μου ή τι να σπουδάσει το παιδί θα μου. Θα πω, δυστυχώς θα πω και θα το καταλάβεις, ότι θα σου έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι και θα λέει ότι η μικρή Έλσα Ποιμενίδου θα γίνει ποδοσφαιριστής, θα γίνει βολεϊμπολίστρια, θα αυτό γίνει θα πηγαίνει δικηγόρος. Με βάση τους βαθμούς μου, το ποια είμαι, τι ψυχολογία είχα, ναι, πώς ήμουν όλα αυτά τα χρόνια του σχολείου, ας με πούμε. Βάση όλο το προφίλ σου θα πηγαίνει. Θυμάστε μια παραγγελία πίτσας που κάποιος πήγε να κάνει και έλεγε δεν μπορώ να κάνω παραγγελία γιατί έχεις υψηλή χοληστερίνη, είσαι ομάδα υψηλού κινδύνου, εκεί μπορεί να έχεις διαβήτη. Δεχθούμε, εντάξει. Αυτό ναι, θα μας το ίδιο πράγμα και θα γίνει πολύ και τώρα. Και αυτό είναι άδικο, γιατί δεν δίνουμε την αυτοδιάθεση στον άνθρωπο να διαλέξει αυτό που θέλει. Οπότε τώρα όλοι γιατί μιλάνε και γιατί ζητάνε τους 6 μήνες buffer, θέλουν τον εκδημοκρατισμό, έτσι ονομάζεται. Ο εκδημοκρατισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Ωραία το δηλαδή έθεσες. Να λάβω υπόψη μου ότι υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο θα τα καταφέρει. Τέλος πάντων, να κάνουμε ένα βήμα πίσω λίγο για αρχή, να σκεφτούμε τι γίνεται. Είναι σημαντικό και να σας πω κάτι. Σε αυτές, επειδή μιλάγαμε και για το που ψηφίζει ο καθένας πριν και λέγαμε όλα αυτά, όπως τώρα για πρώτη χρονιά γίνονται τόσο μεγάλες αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ψήφο των αποδήμων, ας πούμε, γιατί είδατε ότι παλιά λέγαμε τώρα υπες.gov.gr και τώρα λέμε απόδημοι.gov.gr και δίνουν δυνατότητα στους αποδήμους να δηλωθούν και να ψηφίσουν. Αυτή η δυνατότητα από την ώρα που τη δίνει το κράτος μέχρι να την παραλάβει ο πολίτης πρέπει πρώτα να το συνειδητοποιήσει. Η συνειδητοποίηση έρχεται μόνο Έλσα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες εκπομπές πρέπει να κάνουμε εμείς να συζητάμε για αυτά τα πράγματα ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι είμαστε σε ένα επίπεδο επίγνωσης του κοινού, awareness το λένε στα αγγλικά, επίγνωσης των δυνατοτήτων που έχει. Χρειάζεται όμως και εκπαίδευση, τώρα να σου το πω λίγο απλά, πέρα από τις εκλογές, εντάξει. Εγώ όμως ζορίζομαι, στεναχωριέμαι όταν βλέπω ένα παράδειγμα, θα σου δώσω, ηλικιωμένους ανθρώπους. Και όταν λέω ηλικιωμένους, εντάξει, όχι στους 60 ή 65 που είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα, στις τράπεζες να μην 70, μπορούν 80, να ανταποκριθούν 90. Σε όλο αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα δηλαδή. Και συνέχεια να μας κοιτάνε στα μάτια, να ζητάνε μια βοήθεια που κάποια και εμείς βέβαια δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είμαστε παντογνώστες. Ναι. Αλλά βλέπεις αυτή την αγωνία στο βλέμμα, να νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολύ βασικά πράγματα και διαδικασίες. Από το να πληρώσουν ένα λογαριασμό, να βγάλουν κάποια χρήματα. Δηλαδή έχει γίνει πολύ αυτοματοποιημένο το σύστημα πια. Χρειάζεται χρόνος. Είναι ένας βίος εξηλεκτρισμός. Ένας βίος εκψηφιασμός, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί δεν, όπως όταν ήρθε το ρεύμα στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν όλοι να αγοράσουν ηλεκτρικό φούρνο. Δεν μπορούσαν όλοι να αγοράσουν ηλεκτρικό πλυντήριο. Δεν μπορούσαν όλοι να αγοράσουν ωραία ηλεκτρική το θέτηση, κουζίνα. Είναι η αλήθεια. Ναι, είχαν τις μασίνες και σιγά σιγά μάθαν και νοικοκυρές το πλυντήριο. Αργότερα, τι έβαλε το ρεύμα σε κάθε νοικοκυριό? Το ηλεκτρικό σίδερο. Δηλαδή ένας εύκολος υπολογιστής. Ο εύκολος υπολογιστής ακόμη είναι να κατακτηθεί. Δηλαδή όταν το μηχάνημα στη χρήση είναι δύσκολο και θέλεις εκπαίδευση και δεν σου βγαίνει φυσικά, γιατί λέμε ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες αγοράστε ένα καλό κινητό? Αγοράστε ένα καλό κινητό για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη. Γιατί τα χρήματα που θα πληρώσετε για το smartphone θα σας γυρίσουν πίσω και δεν θα δυσκολεύεστε να πίνεις τον καφέ σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης και να κάνεις μία δουλειά.
που μπορεί να είναι μια δουλειά διεκπαιρέωσης απλή καθημερινή. Τι θα κάνεις λοιπόν, τι θα κάνει ειδικά ο άνω των 70 και 80 και 90. Θα βγάλει υπολογιστή στην παραλία εκεί που πίνει καφέ και μόνο να τον βάλεις να βγει από το περιβάλλον για να μπει σε ένα εικονικό Εντάξει, περιβάλλον, από το έχει κινητό, αλλά αντίδραση. χρειάζεται και αυτό εκπαίδευση. Θέλει λίγο χρόνο για να μην νιώθουμε ότι είμαστε και Θέλει βέβαια, εκτός. ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Και εσύ φαντάζομαι θα το αισθάνεσαι. Θα σε ρωτάνε πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε σε αυτό, μπορείτε λίγο σε εκείνο. Έχω μια αγαπημένη φίλη, η οποία είναι όταν έρχεται το εξάμηνο να ενημερωθούν οι κωδικοί στην τράπεζα, δεν μπορεί να προλάβει το sprint που πρέπει να κάνει, να πάρει τον εξαψήφιο, να Και με τον τόσες περάσει στο απάτες κινητό, ούτε εμείς δεν μπορούμε. Ναι, να έρθει κατάλαβα το τι λες. Και SMS. όλη αυτή την Ναι. ταχύτητα. Θα κάνουμε Καταλαβαίνετε μια ότι. εκπομπή ειδική γι' αυτό. Πάντως πραγματικά θα το ήθελα, έτσι, να τα βάλουμε λίγο κάτω και να πούμε πέντε βασικά πράγματα. Τι χρειάζεται, τι κινητό μπορεί να Να πάρει κάποιος. πούμε. Συμφωνώ 100% να πούμε ότι την επόμενη Πέμπτη που θα είμαστε μαζί θα Ναι. φωτίσουμε Ωραία. ό,τι σκοτεινό υπάρχει και θα ασχοληθούμε μόνο με ηλικίες άνω των 70. Ωραία, γιατί θα είναι και Δηλαδή μεγάλη αυτό που εβδομάδα. ονομάζεται grey marketing. Έτσι ακριβώς και θα το θέλουμε. Θα έχουμε λίγο χρόνο. Τα άλλα δύο θέματα θα τα συζητήσουμε την επόμενη Πέμπτη μαζί με τα θέματα για Έγινε. την τρίτη ηλικία. Έτσι, από τα πιο απλά, τι κινητό μπορούμε να αγοράσουμε, μέχρι ποιες εφαρμογές να έχουμε μέσα. Γιατί οι άνθρωποι τα χάνουν, μπερδεύονται και θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Σε ευχαριστούμε Ναι, πολύ. και εγώ σας ευχαριστώ και με τη φωτιά που έχω πίσω μου του ακριθάκι σας χαιρετώ. Αυτό προσπαθούσα τόση ώρα να καταλάβω τι ωραίο πίνακα έχεις πίσω σου. Γεια σου Νίκο μου, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Γεια σας, να είστε καλά.